κορίτσιων 10 και πλέον χρόνων τερματίζεται και το χαλούμι εισέρχεται σε νέα εποχή. Εγώ προβατοτρόφια, γελαδοτρόφοι και τυροκόμοι παρουσία του Υπουργού Γεωργίας και του Γενικού Γραμματεία ΚΕΒΕ έδωσαν τα χέρια, υπογράφοντας μακριά από τα φόρα της δημοσιότητας τη Συμφωνία Εφαρμογής της Προστατευόμενης Ονομασίας Προέλευσης για το χαλούμι. Πρόκειται για μια ιστορική συμφωνία. Θεωρώ ότι βγαίνουν όλοι κερδισμένοι. Πρώτα απ' όλα κατοχυρώνεται μια και καλή το προϊόν μας. Αποσύρονται όλες οι προσφυγές και οι δικαστικές διαδικασίες εναντίον του φακέλου και τη βάση ρεαλιστικών και πραγματικών δεδομένων προχωρούμε στην παραγωγή του χαλουμιού από εδώ και πέρα, σεβόμενοι πλήρως την νομοθεσία και τις προδιαγραφές προϊόντος. Ήρθε μια μαζική, αν θέλετε, ένταξη των μεγάλων τυροκομείων στη διαδικασία πιστοποίησης για τον ΠΟΠ. Μεταξύ άλλων, συμφωνήθηκε όπως οι τυροκόμοι παραχωρήσουν αυξήσεις στις τιμές του γάλακτος για τους παραγωγούς, γεγονός το οποίο θα επιτρέψει από την μία το κέρδος και από την άλλη την αύξηση των ζώων, προκειμένου να επιτευχθεί επιθυμητή αύξηση της ποσότητας εγωπρόβειου γάλακτος που απαιτείται, εκμεταλλευόμενη τη μεταβατική περίοδο χάριτος έως το 2029. Για τους μήνες Σεπτέμβριο με Ιανουάριο, η ποσόστοση με διάταγμα θα προσδιοριστεί στο 10% και μετά θα πάμε όπως ήταν και προηγουμένως, δηλαδή θα πάμε στο 25% που επίσης επιτρέπεται να το έχουμε στην μεταβατική περίοδο. Με αυτό το μοτίβο, αν θέλετε, θα κινηθούμε μέχρι το 2024, οπότε αφενός θα γνωρίζουμε αν θα υπάρχει επέκταση της μεταβατικής περίοδου μέχρι το 2029 ή εάν η μεταβατική περίοδος λήγει το 2024 και ανάλογα με τα τότε δεδομένα οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συναντηθούν και πάλι. Όσο αφορά στα χαλούμια που δεν πληρούν τα κριτήρια ΠΟΠ έως το τέλος Αυγούστου θα έχουν αντικατασταθεί πλήρως με το χαλούμι ΠΟΠ. Προστασία από την Κομισιόν παίρνουν και τα μακαρόνια της Μήλας μετά από έγκρισή τους έως νέα προστατευόμενη γεωγραφική ένδειξη από την Κύπρο. Πρόκειται για χειροποίητα μακαρόνια που παράγονται σε ορισμένα χωριά. Η νέα ονομασία θα προσθεθεί στον κατάλογο των 1.587 υφιστάμενων γεωργικών προϊόντων και τροφίμων. Όσο ανησυχητική περιγράφει την κατάσταση στο Βαρόσι, ο ύπατος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Ζωζέ Μπορέλ, σε απαντητική του επιστολή προς τους Κύπριους Ευρωβουλευτές. Την ίδια στιγμή, ωστόσο, αποφεύγει να τοποθετηθεί ξεκάθαρα στο ερώτημα των Ευρωβουλευτών σε σχέση με πιθανά μέτρα.